Θέλω και εγώ προκαταβολικά να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και ιδιαίτερα τους τεχνολόγους και του βροχολογικού και του κυτερολογικού εργαστηρίου για την πολύ καλή συνεργασία και τα πάρα πολύ ωραία επιχρήσματα και τις εικόνες που θα δείτε. Τι κάνω? Ποιο είναι αυτό το final, ναι. Το final είναι το φωτοφόρο. Αυτό. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτε. Ευχαριστούμε πολύ για τα τριαντάφυλλα της τελευταίας εικόνας, γιατί έχουμε και εδώ ένα τριαντάφυλλο, τη ROSE, που σημαίνει Rapid On-Site Evaluation, δηλαδή ταχύ εκτίμηση του υλικού στο χώρο. Θα προχωρήσω πολύ γρήγορα το πρώτο μέρος της εργασίας μου. Είναι το ACAM, το βροχοσκόπιο και το βροχοσκόπιο, το έμπους που έδειξε ο κύριος Δωρής. Πολύ γρήγορα, για να σας βάλω μέσα στην αίθουσα του βροχολογικού. Μία υπενθύμηση εδώ ότι οι πιο συχνά παρακεντώμενοι λεμφαδένες που είχαμε εμείς στα υλικά μας ήταν οι υποτροπηδικοί, ήταν η ομάδα 7. Είχαμε υλικά από όλες αυτές τις ομάδες. Θα σας βάλω μέσα στην αίθουσα του ΕΜΠΟΥΣ και φυσικά θα μιλήσω για το κλειδί της επιτυχίας, που είναι το παρκές υλικό, που είναι ένα θέμα συνεργασίας κυταρολόγων και ενδοσκόπων. Η ROSE, λοιπόν, είναι η ταχεία βιοψία των κυταρολόγων, γιατί ταχαίως εκεί καλούμαστε να απαντήσουμε και για την επάρκεια και για την ποιότητα και για την ποσότητα και την ποιότητα του υλικού μας. Δίνουμε πράγματι μία πρώτη απάντηση, ώστε να μπορέσουμε να ελαττώσουμε το χρόνο της βροχοσκόπησης στους ΕΜΠΟΥΣ, να ανάγκη να αλλάξει το πλάνο του βροχοσκόπου και να μοιράσουμε το υλικό σωστά προς κάθε κατεύθυνση. Είναι λοιπόν μία ομαδική δουλειά, είμαστε κάπως έτσι εκεί. Κλινικοί, ενδοσκόποι, νοσηλεύτες, αναισθησιολόγοι, κυταρολόγοι και τεχνολόγοι του εργαστηρίου. Δεν λέω ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, για να μπούμε μέσα στην αίθουσα του ΕΜΠΟΥΣ, βλέπουμε ότι εργάζεται μία ομάδα για να προετοιμάσει το χώρο. Έτσι, εργάζεται μία ολόκληρη ομάδα. Η αίθουσα του ΕΜΠΟΥΣ, ο κύριος Δωρής να κάνει την εξέταση, οι κοπέλες μας και το υλικό μας. Εδώ έρχομαστε εμείς, οι δικές μας τεχνολόγοι, όπου έχουν ήδη προετοιμάσει τον πάγκο εργασίας με τα επιχρήσματα, τα φιαλίδια με το ενόχρωμα που θα χρειαστούν, τα κονικά για το cell block και το thin prep, το φιαλίδι του thin prep, όπου θα ξεπλύνουμε και το τελευταίο κύτταρο που υπάρχει μέσα στη βελόνα για να το σώσουμε για περαιτέρω εξετάσεις. Πολύ γρήγορα, παρακέντηση real time ενός διεγκομένου λεμφαδένα. Το υλικό στα χέρια μας. Αυτή η σταγόνα που είπε ο κύριος Δωρής. Αυτή η σταγόνα τώρα πρέπει να γίνει. Επιχρήσματα. Να στρωθούν πολύ ωραία και με πολύ καλό τρόπο, ώστε να μπορέσω εγώ να δω μέσα εκεί τι συμβαίνει. Βάφονται. Με ειδική χρώση επιτόπου. Όπως, συγγνώμη. Μικροσκοπώνται. Στον ίδιο χώρο και πρέπει να μικροσκοπηθούν τόσο γρήγορα, γιατί από πάνω μου βρίσκονται όλοι οι άλλοι να ρωτούν τι βλέπεις, τι βλέπεις, τι βλέπεις. Έτσι ακριβώς πριν καν δω εγώ. Άρα εγώ πρέπει εκεί μέσα να δω σωστά. Και να δω σωστά σε τέτοια επιχρήσματα, που είναι συνήθως αιματηρά, άρα πρέπει οι κοπέλες να τα στρώσουν σωστά. Αν είμαι τυχερή και εδώ σαφή κύτταρα, είτε καλοήθη είτε κακοήθη, okay, λύνεται το πρόβλημα. Αν όμως είναι τόσο αιματηρά και τόσο κακοστρωμένα από μη τεχνολόγους, όπως σε άλλες αίθουσες όπου δεν υπάρχει το κυταρολογικό να κάνει ταχεία ROSE, θα ακροβατήσω, κάπως έτσι, και εγώ και όλη η ομάδα, γιατί θα ψάχνω να βρω τι γίνεται μέσα στο επίχρησμα. Ας πούμε σαν και αυτό, όλο το υλικό έχει εγκλειστεί, έχει γίνει ένα πήγμα που κάπου εκεί μέσα υπάρχουν πράγματα που είναι πολύτιμα για μένα, ίσως εδώ μπορώ να δω καλύτερα, εκεί μέσα όμως δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό είναι ένα επίχρησμα πάρα πολύ ωραία στρωμένο, ένας λεμφαδένας πολύ κυταροβρυθής, όπου μπορώ με σιγουριά να πω ότι είμαι οκ. Okay. Πολύ γρήγορα. Προχωρούμε στην αξιολόγηση της επάρκειας του υλικού. Είναι επαρκές. Είναι επαρκές. Είναι ανεπαρκές. Παίρνει περισσότερες δειματοληψίες ο ενδοσκόπος. Παίρνει περισσότερες. Και αυτά τα επιχρήσματα είναι επαρκή από ποια έννοια? Ότι έχουν κύτταρα μέσα, αλλά δεν μου είναι χρήσιμα μένα αυτά τα κύτταρα, γιατί είναι φυσιολογικά κύτταρα από την πρόσμιξη που
που έχει η βελόνα περνώντας μέσα από το, από το βρόχο για να φτάσει στο στόχο της. Και εδώ έχω κυταροβρυθεί επιχρήσματα, δεν μου είναι χρήσιμα, βλένει και φλεγμονώδη στοιχεία. Το πιο συχνό ερώτημα του ενδοσκόπου εκείνη την ώρα είναι «Είμαι στο λεμφαδένα?» Αν μη τι άλλο, «Είμαι στο λεμφαδένα?» Πόσα λεμφοκύτταρα πρέπει να έχω εγώ για να του πω σίγουρα ότι είμαι στο λεμφαδένα και να μην έχω ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα? 40? Λιγότερο από 40? Περισσότερα από 40? Ένα μεγάλο οπτικό πεδίο. Όσο περισσότερα βέβαια, τόσο το καλύτερο. Αρκεί ίσως και να δω ανθρακοφόρα στιοκή μακροφάγα για να του πω ότι ναι, μάλλον είσαι μέσα στο λεμφαδένα και να κανονίσει το πλάνο του από εκεί και πέρα, εάν είναι μια δύσκολη δειγματοληψία. Εάν ένα υλικό είναι θετικό, έστω και με λίγα κύτταρα, είναι επαρκές. Και αυτά δεν είναι επιχρήσματα επαρκή. Έχουμε σαφές διαγνώσεις. Έχουμε μια κοκκιωματώδη φλεγμονή, ένα αρνητικό λεμφαδένα. Για τα ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, έχουμε να πούμε τα εξής, ότι υπάρχουν νεοπλάσματα με πολύ χαμηλό βαθμό ατυπίας, να το πω έτσι, όπως τα καρκινοειδή, λεμφώματα χαμηλού βαθμού κακοήθειας, στα οποία δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό που βλέπουμε. Αν είμαστε σίγουροι ότι είμαστε μέσα στο λεμφαδένα, μπορούμε να είμαστε και πιο σίγουροι για το ψευδώς αρνητικό ή ψευδώς θετικό της απάντησής μας. Μπορεί να δούμε αντιδραστικά κύτταρα και να τα περάσουμε για κακοήθεια. Λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα κλινικό σενάριο. Ήδη ερωτηθήκαμε αν υπάρχουν λεμφοκύτταρα στο στόχο που παρακεντήθηκε. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα επαρκές υλικό που το είπαμε είτε αρνητικό είτε θετικό. Αν έχουμε πει όμως ένα λεμφαδένα θετικό, τότε πρέπει να πούμε αν έχουμε ένα πρωτοπαθές ή ένα μεταστατικό καρκίνωμα. Και αφού πούμε και αυτό, αν έχω ένα μεταστατικό ή πρωτοπαθές καρκίνωμα, αν μπορούμε να το διακρίνουμε, θα πρέπει να κρατήσουμε υλικό για cell block, ώστε να προχωρήσουμε για νοσοκυταροχημία και μοριακή ανάλυση, αν πρόκειται για πρωτοπαθές καρκίνωμα του πνεύμωνα. Λεμφαδένας. Κυταροβρυθές επίχρησμα, μοιάζει αρνητικός. Αν τον μικροσκοπήσουμε καλύτερα και όχι στην ταχεία, μπορεί να βρούμε ένα μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμωνα εκεί. Τα cell blocks μας. Εκπληκτικά υλικά, όπου μπορούμε να κάνουμε χρώσεις και να επιβεβαιώσουμε αυτό που υποθέσαμε ή είπαμε στην ταχεία. Μεταστατικά αδενοκαρκινώματα, π.χ. ένα αδενοκαρκίνωμα παχαίως εντέρου. Το υποθέτουμε στο επίχρησμα, λόγω μορφολογίας των κυττάρων, το επιβεβαιώνουμε με την νοσοκυταροχημία μας στο cell block μας. Εδώ μας λείπει ένα αντίσωμα, δεν πειράζει, τα υπόλοιπα το επιβεβαιώνουν. Εικόνες από cell block και τα επιχρήσματα. Δεύτερο κλινικό σενάριο. Άλλη ερώτηση που μπορεί να μας κάνουν οι ενδοσκόποι. Μιλάμε για παθήσεις μεσοθωρακίου. Υπάρχει κάποιο λέμφωμα, κάποια άλλη λεμφοϊπερπλαστική νόσος. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε έστω σε πρώτη φάση, ώστε να προωθήσουμε το υλικό μας για κυταρομετρία ροής και να γίνει και cell block, όπου θα τον χρειαστούμε για νοσοκυταροχημία ή και γονοτυπικό έλεγχο. Ένα λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα μπορούμε να το δούμε και να το πούμε και άμεσα. Αυτό είναι περιστατικό μιας κοπέλας. Είναι το ελάχιστο υλικό που βγήκε από παρακέντηση μεσοθωρακίου, δική μας ασθενής, 25 ετών, η οποία είχε μάζα πνεύμωνα, υποβρενογόνια διήθηση και λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου και όλοι επέμεναν ότι προφανώς είχε ένα πρωτοπαθές καρκίνωμα του πνεύμωνα, αλλά ήταν και μόνο 25 ετών. Σε ένα μόνο πλακίδιο που δεν το πέταξε η τεχνολόγος, γιατί είπε άσε να δούμε τι μπορεί να έχει και αυτό μέσα, βρήκαμε μία θέση. Ένα πιθανό Ρίτ Στένμπερ κύτταρο, λεμφοκύτταρα και ιωσινόφυλλα. Και τα τρία όλα τολμήσαμε και είπαμε ότι μπορεί να έχει ένα λέμφωμα Hodgkin συγκεκριμένη. Και πράγματι επιβεβαιώθηκε από τη βιοψία του βρόχου και από τις μετέπειτα βιοψίες που έκανε. Έχουμε όμως λεμφώματα, όπως λέμφωμα μανδύα ή οζόντες λέμφωμα, που είναι από μικρά κύτταρα. Και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το πούμε όχι μόνο στη ROSE, αλλά και πάρα πολύ δύσκολα με την νοσοκυταροχημία στα cell blocks μας. Πρέπει όμως εκεί ο κυταρολόγος να είναι λίγο έμπειρος, ή πάρα πολύ έμπειρος, ώστε να καταλάβει ότι αυτός ο πληθυσμός μπορεί και να είναι παθολογικός και να το στείλει για κυταρομετρία ροής. Σε υποψία λοιπόν non-Hodgkin λεμφώματος μικρού ή και από μεσαίου μεγέθους κύτταρα, αλλά και σε αντιδραστικές λεμφαδενίτιδες, θεωρούμε ότι η κυταρομετρία ροής είναι απαραίτητη. Για να είμαστε σίγουροι, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
Έτσι. Και αυτό και συνιστώμε. Αν υπάρχει δυνατότητα κυτερομετρία ροής εντός του νοσοκομείου, σε ένα ειδικό φιαλίδιο ή ειδικό φιαλίδιο χρειαζόμαστε ή και φιαλίδιο με φυσιολογικό ορό και άμεση αποστολή στο ειδικό εργαστήριο. Στο εξωτερικό, σε όλους τους αντιδραστικούς λεμφαδένες, σε κέντρα αναφοράς, στέλνεται κυτερομετρία ροής. Τι είναι το κλινικό σενάριο? Διόγκωση λεμφαδένου μεσοθωρακίου. Ερώτηση. Είναι σαρκοείδωση ή δεν είναι? Κοκκιωματώδες φλεγμονή. Αν έχουμε μια κοκκιωματώδη φλεγμονή με νέκρωση ή χωρίς νέκρωση, μπορεί να είναι μια σαρκοείδωση. Αν έχουμε χωρίς νέκρωση, μπορεί να υποθέσουμε ότι είναι σαρκοείδωση. Αν έχει νέκρωση, το υλικό μοιράζεται και στέλνεται για περαιτέρω σε άλλα εργαστήρια. Κοκκιωματώδης επιθυλιοειδής και κύτταρα. Πολύ ωραία. Τα είδαμε και είπαμε, α, κοκκιωματώδη λεμφαδενίτιδα έχει ασθενής. Μπορεί να υπάρχει κοκκιωματώδης αντίδραση του λεμφαδένα, αλλά συγχρόνως να υπάρχει και ένα νεόπλασμα, που εμείς είτε δεν το είδαμε, είτε δεν παρακεντήθηκε σε συγκεκριμένο υλικό. Προσοχή. Και οι μεταστάσεις μπορεί να κάνουν κοκκιωματώδης αντιδράσεις. Σαρκοείδωση δική μας. Περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας. Πιθυλιοειδή ιστιοκύτταρα και το σεμπλόκ μας που ήταν καταπληκτικό και βλέπουμε ολόκληρο κομμάτι που δεν χωράει καν να φωτογραφηθεί από επιθυλιοειδή ιστιοκύτταρα. Είναι η ταχεία, αυτή η ταχεία το χειρουργείο, αλλά δεν πάει να είναι διαβροχική βιοψία. Πολύ λίγα λόγια για το. Πολλά λόγια για το σεμπλόκ, γιατί μας βοηθάει πια να έχουμε το λιγότερο, το ξεπούμε με τον περισσότερο τρόπο και το υλικό των ασθενών να αξιοποιείται για μοριακή ανάλυση και ανοσοκεντροχημία, ειδικά στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα ή στους ανεχείρητους καρκίνους, γιατί για αυτούς ουσιαστικά μιλάμε, μπορεί να αυξάνει κατά 7% μόνο τη διαγνωστική μας απόδοση, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το 7% είναι ασθενείς. Είναι πραγματικοί ασθενείς που δεν θα χρειαστεί να ξαναμπούν για να είτε να χειρουργηθούν, είτε για να ξανακάνουν την ίδια εξέταση από την αρχή. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι χρησιμοποιούμε τη μέθοδο πλάσματος τρομβίνης. Δηλαδή βάζουμε το υλικό μας μέσα σε πλάσμα και συνέχεια προσθέτουμε αντιθρομβίνη, βέβαια, διάλειμμα χλωριούχου ασβεστίου και αυτό γίνεται ένας τρόμβος. Γίνεται ένας τρόμβος, ένα αισθητικό τεμαχίδιο που προχωράει για παθολογανταμική ουσιαστικά τεχνική επεξεργασία. Πάρα πολύ χρήσιμο εκεί όπου διάφοροι όγκοι που μας προμηθεύουν αγκιοβρυθείς, που μπορεί να μας δώσουν αιματηρά δείγματα ή με νέκρωση όγκοι που θα μας δώσουν λιπαρά δείγματα και που στα επιχειρήματά μας μπορεί να μην μπορέσουμε να δούμε κάτι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το cell block, γιατί τα επιχειρήματά μας δεν έχουν τίποτε και μέσα στο cell block μετά βλέπεις ότι υπάρχουν κύτταρα και αυτά τα κύτταρα είναι διαγνωστικά. Βλέπουμε ότι διατηρείται η αρχιτεκτονική στο cell block. Ανοσοκυταροχημία. Καταπληκτικά αποτελέσματα. Πολλαπλές ανοσοκυταροχημίες. Ένα αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος. Διατυπώνονται πολλά ερωτήματα τελικά με γνώμονα τον ασθενή που θα ήθελα να τα ακούσει και ο κ. Δωρής και αν έχει ένσταση να μιλήσει για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τελικά την ποσότητα και την ποιότητα του υλικού που θα περάσει τελικά στα χέρια μας. Ο αριθμός των δειγματοληψιών, αν πω σε κάποιον οδοσκόπο πάρε και άλλο και άλλο και άλλο θα έχω περισσότερο. Η βελόνα, η αναρρόφηση, ο χρόνος που διαρκεί η παραμονή της βελόνας στο στόχο της παρακέντησης, το βάθος της βελόνης και η γωνία παρακέντησης. Αυτά είναι όλα δουλειά των ενδοσκόπων, αλλά κάτω από τη δική μας καθοδήγηση. Εγώ δίνω το ένασμα για να αλλάξει το πλάνο του κάθε στιγμή ο ενδοσκόπος. Οι χρώσεις μας είναι γνωστές, δεν επηρεάζουν αυτές τη διαγνωστική μας, ούτε την επάρκεια, ούτε την διαγνωστική μας ικανότητα. Κάποιες φορές μπορούμε και μόνο στα πλακίδια να πούμε ότι είναι ένα μη μικροκυταρικό καρκίνωμα, είναι πλακώδες, είναι αδενοκαρκίνωμα. Τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε, συνεχίζουμε σε ανοσοκυταροχημία στο cell block. Συγγνώμη. Μία ερώτηση είναι αν τα πλακίδια είναι καλύτερα, το υλικό βιοψίας ή ο κύβος παραφήνης για τις μετέπειτα εξετάσεις. Τίποτα από όλα αυτά. Η Rose είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, γιατί αυτή θα δώσει ξανά την επάρκεια του υλικού και την δυνατότητα άμεσης αλλαγής του πλάνου του ενδοσκόπου.
Και βλέπουμε ένα πινακάκι που δείχνει την ακρίβειά της στο 93% και τη θετική προγνωστική της αξίας στο 96%. Φυσικά, μας ζητάτε να συλλέξουμε υλικό για μοριακή ανάλυση. Είναι λοιπόν στα χέρια μας να συλλέξουμε υλικό, να το φυλάξουμε για να το στείλουμε για μοριακή ανάλυση και στα χέρια του ενδοσκόπου. Και σαν συμπέρασμα, ότι η συμβατική την PNA, που πλέον είναι όλο και λιγότερη, και η έμπους την PNA, αποτελούν τα εργαλεία της πρώτης γραμμής για τη σταδιοποίηση και τη διάγνωση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονος. Σωστή διάγνωση, ακριβή ιστολογική τυποποίηση και ο μοριακός έλεγχος στα υλικά παρακέντρησης των μεθόδων αυτών είναι το κλειδί τελικά, και όλη αυτή η φασαρία γίνεται για να πούμε ότι είναι για την εκλογή της σωστής θεραπείας και της αντιμετώπισης των ασθενών. Όλο αυτό γίνεται για την τελευταία φράση και όχι μόνο. Το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας μου θα συνεχίσει ακριβώς από αυτό το σημείο και θα είναι λίγο πιο ειδικό, αν υπάρχουν και κυταρολόγοι στο εργαστήριο. Θα μιλήσω... Μου βάζεις να σας παρακαλώ. Για το πώς αξιοποιούμε το λιγότερο για το περισσότερο, σε καινούργια ερωτήματα που τίθενται αναγκαστικά πια στις μέρες μας. Πέραν της ιστολογικής εξέτασης, βέβαια, που θεωρείται το gold standard, η ιστολογική εξέταση μπορεί να λύνει τα προβλήματα αυτά, αλλά πιο συχνά και στα εγχείρητα συνήθως καρκινώματα του πνεύμωνα, καλούμαστε από πολύ μικρές βιοψίες ή από cell blocks, οι κυταρολόγοι, να απαντήσουμε σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Όχι μόνο να πούμε διαγνωστικά τι έχει ο ασθενής, αλλά να το εξειδικεύσουμε και να πούμε πλέον αν ένα μη μικροκυταρικό καρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης είναι πλακώδους τύπου ιαδενικού. Στο παρελθόν έφτανε να τους πούμε μη μικροκυταρικό καρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης. Και δυστυχώς ακόμα κυταρολόγοι ρωτούν γιατί άλλαξε αυτό και πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Ναι, φυσικά και πρέπει να πούμε κάτι άλλο, γιατί πλέον αυτό έχει επίδραση στην επιλογή της θεραπείας. Την επιλογή της θεραπείας, το 70% των ασθενών που παρουσιάζονται με προχωρημένο στάδιο των μη μικροκυταρικών καρκινωμάτων. Και εάν μεν έχουμε ένα καλή βέβαια μέση διαφοροποίηση μη μικροκυταρικό καρκίνωμα, οκ, εντάξει, το βλέπουμε στην αιματοξυλίνη, βλέπουμε την παρουσία γλένης, αδενίων, το πλακώδος θα διγνώσκουμε είτε με κερατίνη, είτε με την παρουσία κερατίνης, είτε με μεσοκυτάριες γέφυρες. Το 25% όμως είναι χαμηλής διαφοροποίησης και δεν μπορούμε να το διαγνώσκουμε με σαφήνεια στις τομές αιματοξυλίνης ή οσύνης. Αυτά λοιπόν διαγνώσκονται με χρήση ανοσοκυταροχημίας. Ναι, στο 77% μετά από χρήση ανοσοκυταροχημικού ελέγχου θα έχουμε μία απάντηση. Σε ένα 23% όχι. Εδώ δεν χρειάζεται η ανοσοκυταροχημία. Βλέπουμε ένα καλά διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα και ένα πλακώδες καρκίνωμα. Είναι και τα δύο σαφή και μόνο από τη μορφολογία τους. Έτσι, ούτε εδώ. Τι είναι αυτό? Δεν έχει ούτε αδένεια, ούτε μεσοκυτάριες γέφυρες, ούτε κερατίνη, τίποτα που να μπορούμε, απλά ότι είναι μεγάλα τα κύτταρα με κακοήθη χαρακτηριστικά. Ο λόγος λοιπόν που εξειδικεύουμε το ερώτημα πλέον και ρωτάμε τι είναι, αδενοκαρκίνωμα, πλακώδες καρκίνωμα ή και μη μικροκυταρικό καρκίνωμα, μη περαιτέρω καθοριζόμενο στην ανάγκη, είναι γιατί επιλέγεται εξειδικευμένη θεραπεία πια για τους ασθενείς αυτούς βάσει των αποτελεσμάτων που έχουμε από το μοριακό έλεγχο για τις μεταλλάξεις του EGFR και τις μεταθέσεις του ALK. Λοιπόν, ειδικά στο αδενοκαρκίνωμα, στο large cell καρκίνωμα, που όμως αυτό δεν το διαγνώσκουμε σε cell block κυταρολογικά, γιατί χρειάζεται όλο το ιστολογικό παρασκεύασμα, και στα μη μικροκυταρικά χαμηλής διαφοροποίησης, στα μη περαιτέρω καθοριζόμενα. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι αν εμείς πούμε πλακώδες ένα αδενοκαρκίνωμα και το αδενοκαρκίνωμα αυτό είναι σε αυτή την κατηγορία ή σε αυτήν που θα πάρει το συγκεκριμένο φάρμακο, το bevacizumab, μπορεί ένα ασθενής να πάθει αιμορραγία και να έχουμε πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Με πόση ειδικότητα όμως μπορούμε να διαγνώσουμε περαιτέρω τα μη μικροκυταρικά καρκινώματα και ποια μέσα διαθέτουμε, ποιες χρώσεις? Από μεγάλες σειρές και έρευνες σε ιστολογικά πια παρασκευάσματα και πολλούς δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν,
κατέληξαν σε αυτούς τους τέσσερις πρακτικά δείκτες, όπου δείχνουν ότι δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Το TTF1 και η NAPCIN-A ως δείκτες αδενοκαρκινώματος, το PXT3 και οι κερατίνες 5-6 ως δείκτες πλακώδους διαφοροποίησης. Παράδειγμα, ένα χαμηλής διαφοροποίησης με μικροεπιταρικό. Δεν βλέπουμε να έχει καμία μορφολογικά διαφοροποίηση προς ένα από τους δύο τύπους, αδενοκαρκίνωμα ή πλακώδες. Μετά όμως από τη χρήση της ανασοκεταροχημίας, τη TF1 θετικό, να ψήνει θετική, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό. Και οι δείκτες του πλακώδους αρνητική είναι ένα αδενοκαρκίνωμα. Και η ιστολογική το επιβεβαιώνει, έχει τυπική μορφολογία αδενοκαρκινώματος. Πόσο ειδικοί όμως είναι αυτοί οι δείκτες, το TTF1 και η ναψίνη που κάνουμε εμείς για να δείξουμε ότι είναι αδενοκαρκίνωμα. Και οι δυο μαζί έχουν πάρα πολύ υψηλή ειδικότητα. Υπάρχουν και πλακώδη που έχει αναφερθεί ότι ήταν TTF1 θετικά. Αυτό όμως μπορεί να μην είναι αληθινό, γιατί είτε μπορεί να υπήρχε απουσία ιστολογικής επιβεβαίωσης, είτε να ήταν ένα αδενοκαρκίνωμα που διαγνώστηκε ως πλακώδες, είτε να υπάρχει παγιδευμένο πνευμονικό επιθήλιο θετικό στο TTF1. Και η ναψινέη, λίγα λόγια για την ναψινέη. Είναι μια κοκκιώδη κυταροπλασματική χρώση, 80% θετική στα αδενοκαρκινώματα του πνεύμονα, αρνητική στα πλακώδη και στα μικροκυταρικά. Έτσι, ο TTF1 και η ναψινέη μαζί, σε συνδυασμό, συμπληρώνει ο καθένας το αποτέλεσμα του άλλου. Γιατί μπορεί να έχουμε ένα TTF1 εστιακά θετικό ή με ασθενή ή και δύσκολο να εκτιμηθεί για τεχνικούς λόγους ανοσοχρωστικότητα, και εκεί η ναψίνα είναι χρήσιμη να μας απαντήσει αν αυτό είναι αδενοκαρκίνωμα ή όχι. Μαζί, TTF1 και ναψίνη σε μια κοινή τομή. Πυρηνική χρώση του TTF1, κυταροπλασματική χρώση της ναψίνη. Και τα δύο θετικά, ένα αδενοκαρκίνωμα. Μπορεί να έχουμε αδενοκαρκινώματα αρνητικά στο TTF1. Πολύ χρήσιμη η ναψίνη. Μπορεί να έχουμε αδενοκαρκινώματα που έχουν και το PXT3 θετικό, που είναι δείκτης πλακώδους. Πολύ χρήσιμη η ναψίνη. Η εκτίμηση της βέβαια είναι δύσκολη, γιατί μπορεί να έχουμε μακροφάγα μέσα στη χρώση, φυσιολογικά, τα οποία χρώνονται θετικά στην ναψίνη. Να έχουμε λοιπόν ένα πνευμονικό επιθήλιο μέσα σε ένα πλακώδες καρκίνωμα. Και κάποιος άπειρος κυταρολόγος να πει, ωραία, να ψήνει θετικό αυτό, αδενοκαρκίνωμα. Δεν είναι, είναι φυσιολογικό βροχικό επιθήλιο. Το ίδιο μπορεί να κάνουν και τα μακροφάγα. Και έχει τύχει πολλές φορές σε cell blocks να πρέπει να τα διαχωρίσουμε για να πούμε αυτά τα κύτταρα που είναι θετικά στην αψίνη είναι τελικά καλοήθη ή κακοήθη. Δεύτερο παράδειγμα. Άλλο, μη μικροκυταρικό καρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης. Καμία διαφοροποίηση μορφολογικά. Μετά από άνοσο. Δείκτες. Δείκτες αδενοκαρκινώματος αρνητική. Δείκτες πλακώδους θετική, έντονα και διάχυτα. Πλακώδες καρκίνωμα στην ιστολογική τομή. Οι δείκτες των πλακωδών καρκινωμάτων PXT3 και οι κυρατίνες 5-6 χρησιμοποιούνται. Το PXT3 είναι πιο ευαίσθητο στα πλακώδη. Οι κερατίνες 5-6 δρούν συμπληρωματικά. Παρ' όλα αυτά, προτιμούμε το καινούριο δείκτη, το P40, όπου ίσως μόνο στο 3% των αδενοκαρκινωμάτων έχει βρεθεί θετικός, ενώ το P63, δείκτης πλακώδους καρκινώματος, είναι περίπου 31% θετικός και στα αδενοκαρκινώματα. Άρα δεν μας βοηθάει. Το P40 είναι πιο καλός δείκτης και είμαστε πιο σίγουροι ότι είναι πλακώδες καρκίνωμα το υλικό που μελετούμε. Υπάρχουν διάφορες αποκλίσεις από την τυπική έκφραση των δικτών που μέχρι τώρα είπαμε. Μπορεί να έχουμε ποικίλες εκφράσεις. Να έχουμε δείκτες πλακώδους και TTF1 στον ίδιο πληθυσμό. Περισχύει το TTF1. Είναι πιο ισχυρός δείκτης, μάλλον είναι αδενοκαρκίνωμα. Δείκτες πλακώδους καρκινώματος σε άλλο κυταρικό πληθυσμό, TTF1 και να ψήνει σε άλλο κυταρικό πληθυσμό του ίδιου όγκου, εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για ένα αδενοπλακώδες.
ένα αδενοκαρκίνωμα που μπορεί να έχει μόνο την τυφώνα θετική ή μόνο την αυσίν θετική. Μπορεί να έχει επίκυστα τρία θετικό. Αλλά για να είναι διαγνωστικό για πλακώδης καρκίνωμα, θέλουμε να είναι έντονο και σε μεγάλο αριθμό κυττάρων. Αν είναι εστιακά θετικό, δεν μας βοηθάει και δεν το αξιολογούμε διαγνωστικά. Έτσι, θέλουμε να είναι σε μεγαλύτερη έκταση και το TTF1. Παράδειγμα, TTF1 θετικό, πήξε 3 θετικό. Δείκτης αδενοκαρκινώματος, δείκτης πλακώδους καρκινώματος και οι δύο θετικοί. Τι είναι αυτό? Προσθέτουμε ένα ψήνι. Προσθέτουμε ένα ψήνι για να επιβεβαιώσουμε ότι τη στιγμή που είναι το TTF1 θετικό, έχετε ένα ψήνι να μας πει ότι αυτό είναι αδενοκαρκίνωμα. Γι' αυτό και καθυστερούμε πολλές φορές στην ανοσοκριτοχημία μας και δίνουμε πρώτα ένα αποτέλεσμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε και άλλους δείκτες. Καθυστερεί αυτή η απάντηση και ξανακαθυστερεί, γιατί μπορεί να προσθέσουμε και τρίτους δείκτες. Και ο ασθενής περιμένει τον μπλοκ του για να προχωρήσει για EGFR και ALK. Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν και η κερατίνη 7 και το 34βΤ12 αντίστοιχα για το αδενοκαρκίνωμα ή το πλακώδες. Είναι πολύ ευαίσθητοι, μη ειδικοί δείκτες. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά και κυρίως και τα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα. Και κερατίνη 7 να μας βοηθήσει να πούμε ότι κάτι, τελικά αυτό είναι αδενοκαρκίνωμα. Αν στο τέλος τα μορφολογικά κριτήρια και η ανοσοκριτοχημία αποτύχουν να ταξινομήσουν περαιτέρω ένα μη μικροκυταρικό καρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης, τότε μπορούμε στα cell blocks μας και κυταρολόγοι και στις μικρές βιοψίες να βάλουμε τη διάγνωση μη μικροκυταρικό καρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης, μη περαιτέρω καθοριζόμενο. Okay. Και μόνο τότε. Αυτό συμβαίνει βέβαια μόνο στο 4% όλων των μη μικροκυταρικών καρκινωμάτων. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πρέπει στο 96% των υπολείπων να απαντάτε με σαφήνεια. Συνοπτικά ο πίνακας ανοσοκριτοχημίας με τα 4 βασικά αντισώματα για τη διάγνωση ως προς άδενο, επλακώδες ή μη διαφορετικά καθοριζόμενο νεόπλασμα. Συνοπτικά, ο πίνακας, ίσως όμως και ο πιο σημαντικός, έχει δοθεί, είναι το 2011, από διεθνείς ενώσεις, από την Αμερικανική Εταιρεία Θώρακος και την Ευρωπαϊκή Respiratory Society Classification, για το τι κάνουμε τελικά σε αυτό το λίγο, το ελάχιστο υλικό που πρέπει να απαντήσουμε πολλά ερωτήματα και που στο τέλος πρέπει να φυλαχθεί και για μοριακό έλεγχο. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα χαμηλής διαφοροποίησης τελικά μη μικροκυταρικά. Κάνουμε τους δείκτες μας, είτε ένα δείκτη αδενοκαρκινώματος, είτε ένα δείκτη πλακώδους. Αν είναι σαφές ως προς το πλακώδες, τότε είμαστε OK. Αν είναι σαφές ως προς το αδενοκαρκίνωμα, είμαστε OK και το γράφουμε και προχωράει το υλικό για EGFR. Αν όμως δεν είναι τίποτα σαφές από αυτά, θα δοθεί ως μη μικροκυταρικό τελικά χαμηλής διαφοροποίησης, μη περαιτέρω τυποποιούμενο. Με συγχωρείτε, δεν βλέπω εκεί. Αν είναι οι δείκτες έχουν πληθυντές και πλακώδους και αδενικού σε διαφορετικούς πληθυσμούς κυττάρων, τότε πιθανώς να μιλάμε για ένα άδενο πλακώδες καρκίνωμα. Που και αυτό παίρνει τον δρόμο του για το EGFR mutation και πρόσφατα και το πλακώδες για FGFR mutations. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την προσοχή σας. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι απέμπει είναι από αυτό.